Καταρχάς, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή μας με το νομοσχέδιο, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε να τονίσουμε τα εξής. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, μέσα στο κατακαλό καιρό, έρχεται να ξεμπερδέψει μια και καλή με ό,τι έχει μείνει όρθιες δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την απεξάρτηση, ακολουθώντας κατά γράμμα τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ψυχική υγεία 2021-2030. Αντί να στελεχώσει με όλο το αναγκαίο προσωπικό, τις ήδη προστελεχωμένες δημόσιες μονάδες και υπηρεσίες στον χώρο, αντί να προχωρήσει στη δημιουργία νέων δομών, στην ενίσχυση της ανύπαρκτης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης στην κοινότητα, στα σχολεία, στους χώρους εργασίας και αλλού, καθώς και στην ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών στα στεγνά προγράμματα, παραχωρεί ό,τι έχει απομείνει σε ιδιώτες και επιχειρηματικούς ομίλους. Χρησιμοποιείται ως όχημα ο τίτλος λεγόμενης ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και βεβαίως ευχολόγια αντιμένα με το μανδύα της επιστήμης για τη δίθεν αντιμετώπιση των προβλημάτων που το ίδιο το πολιτικό σύστημα γεννά, όπως για παράδειγμα η κατάργηση της ιδρυματοποιημένης περίθαλψης των ψυχικά πασχόντων και η αποσυλλοποίησή τους, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ισότιμη πλοήγηση των ασθενών, προσπαθώντας. Πιο χαμηλά. Προσπαθώντας να πείσει το Υπουργείο και η κυβέρνηση για την ορθότητα της πολιτικής που υλοποιείται. Όχι. Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, ωστόσο. Ελεύθερα μιλήστε. Εντάξει, αλλά, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Για να σας ακούμε πιο καθαρά. Είμαι και βροντόφωνος, κύριε Πρόεδρε. Είστε και βροντόφωνος, για να σας ακούμε πιο καθαρά, γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό και το σημάδι το προηγούμενο. Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, ωστόσο, δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες. Όχι μόνο δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα απέναντίας, θα γιγαντώσει τα ήδη τρομακτικά αδιέξοδα που υπάρχουν από την απαξίωση, την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση και τη μη δημιουργία νέων σύγχρονων υποδομών για την κάλυψη των αναγκών που διαμορφώνονται λόγω της αύξησης των περιστατικών που εντοπίζονται στην κοινωνία. Ακόμα και οι υπέρμαχοι των αντιδραστικών αλλαγών που ξεκίνησαν πριν 30 χρόνια με πρόσχημα τη λεγόμενη αποασυλλοποίηση, αναγκάζονται σήμερα να ομολογήσουν ότι η κατάσταση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αγγλία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι τραγική. Ας θυμηθούμε όλοι μας την πολιτική Ρίγκαν το 1988, όταν ψαλίδισε τα κονδύλια στα ομοσπονδιακά προγράμματα ψυχικής υγείας, πετώντας κυριολεκτικά στον δρόμο ανθρώπους που έβρισκαν καταφύγιο και προστασία εκείνη την περίοδο σε κρατικές δομές. Με λίγα λόγια, η ψήφιση του σχεδίου νόμου θα φέρει εκρηκτικές ελλείψεις και δραματική υποβάθμιση των παροχών στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στους εξαρτημένους. Εγκατάλειψή τους στο ανήμπορο οικογενειακό περιβάλλον που κάνει μάταια έκκληση για μια εισαγωγή έστω προσωρινά για να ανακουφιστούν από το τεράστιο οικονομικό και ψυχικό φορτίο. Επαναδρυματοποίηση, αύξηση των αστέγων, ασυλικές μορφές περίθαλψης, ψυχιατρικές κλινικές από ψυχιατρικά νοσοκομεία που ήδη υπάρχουν και θα μείνουν οι κλινικές τους, αφού θα ελέγχεται η ασφαλιστική κάλυψη μέσα και πριν από την εισαγωγή σε ιδιωτικές κλινικές που θα τους αντιμετωπίζουν ως πελάτες. Αποτελέσματα μιας βαθιάς εμπορευματοποιημένης πολιτικής στον χώρο της υγείας, που στηρίζεται στη λογική του κόστους-όφελος, που διαποτίζει και αυτό το νομοσχέδιο, εξειδικεύοντας τους όρους και ολοκληρώνοντας το έγκλημα με ηθικό αυτούργο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνουμε διαπιστευτήρια σήμερα και φυσικούς αυτούργους όλες τις κυβερνήσεις που διαχρονικά βάλαν την υπογραφή τους ενισχύοντας όλο το πρόγραμμα ψυχαργός με τις αμαρτωλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και για όλα τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και απεξάρτηση, η συντριπτική πλειοψηφία, η επιστημονική κοινότητα και οι φορείς τους, οι θεραπευόμενοι και οι οικογένειές τους, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας έχουν καταδικάσει το σχέδιο νόμου μέσα από μεγαλειώδεις συσκέψεις και γενικές συνελεύσεις, ψηφίσματα που έρχονται από ομοσπονδίες, σωματεία, εργατικά κέντρα, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, αλλά και από πολύμορφες πρωτοβουλίες και δράσεις και ακόμα και μέσα από απεργιακές κινητοποίησεις. Παρά τις όποιες προσπάθειες για συνάντηση όλο το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου κρυβόταν από τις πρώτες μέρες διαρροών του σχεδίου νόμου, γιατί δεν μπορεί να υπερασπιστεί τη διάλυση ενός τόσο ευαίσθητου τομέα της υγείας, γεγονός που αποτελεί για μας προπομπόδο για όσα δρομολογούνται το επόμενο διάστημα συνολικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δίνοντας μερικά στοιχεία όπου θα καταθέσουμε και θα τα παραδώσουμε και στα πρακτικά, από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνή και σε όλες τις υπηρεσίες του, μόνο για το 2023, πάνω από 80.000 λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης ζήτησαν έστω και κάποια ελάχιστη βοήθεια. Ενώ ο μέσος όρος νοσηλευόμενων ημερησίων, ακούστε, είναι 967. Μόνο στο ΤΕΠ του ΨΙΝΙΑ
Εξετάστηκαν 4.472 ασθενείς με 2.525 εισαγωγές για 9 κλίνες των 25 κλινών και 9 κλινικές των 25 κλινών με 6 επικουρικίες, τα λεγόμενα ράτζα. Και από αυτές το 65-70% ακούσες νοσηλίες. Ο μεγαλύτερος αριθμός μαζί με το 2022, εκ των οποίων, προσέξτε, το 15,6% προέρχονταν από την περιφέρεια και κύρια από την Πελοπόννησο. Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν ο αριθμός 16.489 επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, εντός και εκτός νοσοκομείου. 29.196 ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες στο όλο το φάρμα των εξαρτήσεων που υπάρχουν στο 18 άνω, και όλα αυτά από το ήδη τραγικά υποστελεχωμένο προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες, με έλλειψη χαρακτηριστικά σε νοσηλευτικό προσωπικό που υπερβαίνει το 51% σε σχέση ακόμα και με τον παλαιό οργανισμό του 87, που προβλέπονται 1.256 οργανικές θέσεις, και με συνθήκες εργασίας και νοσηλείας κάτω από τα όρια ασφάλειας. Είναι καθεστώς για εμάς η μονοβάρδια που θα παραμείνει, από ό,τι φαίνεται, στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Επιπλέον, για το έτος 2023, αναφορικά με το 18 άνω, θα δώσουμε μόνο κάποια στοιχεία, το οποίο καταργείται, και μόνο για τη μονάδα της απεξάρτησης και τα 30 προγράμματα που τρέχουν, εξυπηρετήθηκαν 3.476 θεραπευόμενοι και πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο 2.626 ατομικές και ομαδικές θεραπείες ανά μήνα. Ενώ στο σχολείο του 18 άνω, που είχε αφήσει αποτύπωμα, φίτησαν για φέτος 70 μαθητές θεραπευόμενοι, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται με πανεπιστημιακά πτυχία ή ξεκινάνε φέτος τις σπουδές τους. Έχει παράλληλα φτάσει, οι παρεμβάσεις πρόληψης... Μουλά, τα 6 λεπτά. Μας παράλληλα, και θα με αφήσετε, κύριε Πρόεδρε, όπως αφήσατε και τους προηγούμενους, για ένα λεπτό ακριβώς. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Έχετε φτάσει στα 6 λεπτά, να ξέρετε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, οι παρεμβάσεις, αλέω νούμερα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ σας καλέσαμε. Οι παρεμβάσεις, το ξέρω. Σας καλέσαμε να μας μιλήσετε για το νομοσχέδιο. Σας παρακαλώ. Το σχέδιο νόμου, κύριε, προβλέπει το εξής. Καταλαβαίνω ότι το κλείσιμο των 2 εκ των 3 ψυχιατρικών νοσοκομείων, του Ψήνη Α και του Ψήνη Θ, την παράλληλη ενίσχυση και εκχώρηση υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς ολίγους, με ενίσχυση των ήδη ιδιωτικών κλινικών που μετράνε 4.700 κλίνες σε σχέση με τις 900 κλίνες στο δημόσιο, τη χρηματοδότηση των αμαρτωλών μη κυβερνητικών οργανώσεων, και ακούστε το αυτό, και των ΑΜΚΕ και των επιχειρηματικών συμφερόντων, για τη δημιουργία δομών και προγραμμάτων για λίγους με ημερομηνία λήξης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό το πρόσφατο παράδειγμα της Νέας Ιωνίας, που έκλεισε, και έχουμε και άλλα παλαιότερα παραδείγματα, και της ψυχιατρικής κλινικής της Κασταλίας, όπου όλοι οι νοσηλευόμενοι οδηγήθηκαν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή και στο Δρομοκαΐτιο. Αυτή είναι η νέα που ευαγγελίζονται μεταρρύθμιση. Τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα νομικού προσώπου στον ιδιωτικό τομέα, στον τομέα της απεξάρτησης. Με την παράλληλη κατάργηση της φιλοσοφίας των δημόσιων δωρεάν στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων, που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην πρόληψη της απεξάρτησης και την κοινωνική επανένταξη, όπως είναι το ΚΕΘΕΑ, το 18 Ανοιανό, το Διάπλους και άλλα, και βέβαια την ενίσχυση της πολιτικής, που το θεωρούν και πρόοδο της βλάβης και του λειτουργικού χρήση μέσα από τα υποκατάστατα και τους χώρους επεπτευόμενης κρίσης μακριά από τη θεραπευτική προσέγγιση του εξαρτημένου ατόμου ως κοινωνικών. Το κλείσιμο των κέντρων πρόληψης, αφού δεν διασφαλίζεται η συνέχεια για το 2027, την εργασιακή ανασφάλεια και περιπλάνηση των εργαζομένων από τη μια δομή στην άλλη με την επίκληση των έκτακτων περιουσιακών αναγκών. Τελειώνω με μισή φράση. Ως εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, καλούμε και από αυτό το βήμα να καταψηφιστεί, να μην περάσει αυτό το σχέδιο έκτρωμα που υπάρχει, και να δοθεί η φωνή στους ίδιους εργαζόμενους, στους φορείς, στους πραγματικούς φορείς, αυτούς που έχουν την άμεση πρόσβαση με τους θεραπευόμενους και τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, για σύγχρονες και υψηλού επίπεδου δημόσιες και δωρεάν αποκλειστικά υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.